Ωραία, εδώ είμαστε λοιπόν. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ας δούμε αρχικά την γραφική απεικόνηση και πώς έχουν τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής μέχρι αυτή την ώρα, καθώς δύο αγώνες θα διεξαχθούν αύριο. Χθες λοιπόν, ΑΕΛ Πανιώνιος 4-2, ένα αποτέλεσμα το οποίο οδήγησε και στην αποχώρηση του Ζωζέ Ανιγκό πριν από λίγο από τον πάγκο του Πανιωνίου. Απόλλων Σμύρνης Ατρόμητος 1-1, ΠΑΣ Γιάννη Ναόφη 1-1 επίσης. Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης 0-2, πρώτη νίκη εκτός έδρας για τον Αστέρα. Άρης Παναθηναϊκός 1-1 με γκολ στις καθυστερήσεις από τον Χατζηγιοβάνη. Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες. ΑΕΚ Ξάνθη 2-0. Αύριο η 12η αγωνιστική ολοκληρώνεται με δύο αναμετρήσεις. Λαμία ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Πανετολικός. Να δούμε κυρίες και κύριοι πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία μέχρι αυτήν τη 12η αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ έχει 29 βαθμούς, ο Ατρόμητος έχει 25, ο Ολυμπιακός 23, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός βεβαίως με έναν αγώνα λιγότερο, γι' αυτό είναι και με κόκκινο όπως βλέπετε στην κάρτα μας. Η ΑΕΚ επέστρεψε στην τετράδα, έχει 20 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός και ο Άρης από 19, η Ξάνθη 18, ο Πανιώνιος 17, ο Πανετολικός 15, η ΑΕΛ 14, ο Αστέρας Τρίπολης 12, Λαμία και ΠΑΣ Γιάννηνα από 11, ο Όφη 8, ο Λεβαδιακός 7 και ο Απόλλων Σμύρνης 2 βαθμούς. Να δούμε κυρίες και κύριοι και την επόμενη, 13η αγωνιστική. Αστέρας Τρίπολης ΠΑΣ Γιάννηνα και ΑΕΚ Λαμία το επόμενο Σάββατο. Ξάνθη Ολυμπιακός, Όφη Παναθηναϊκός, Ατρόμητος Άρης και ΠΑΟΚ Λάρισα την Κυριακή. Και τη Δευτέρα ολοκληρώνεται με τις αναμετρήσεις η 13η αγωνιστική Πανετολικός Απόλλων Σμύρνης και Πανιώνιος Λεβαδιακός. Όπως σας είπαμε, αυτή ήταν μόνο η γραφική απεικόνηση.